Γεια χαρά σε όλους. Αυτό εδώ το βιντεάκι που έχουμε εδώ αφορά το να σας δείξω λίγο ένα application που χτίζεται σε Spring Boot και αφορά τη διαχείριση sticky note. Έχουμε πολλά αυτοκολλητάκια κίτρινα και θέλουμε να τα διαχειριστούμε. Πρώτα έχουμε σε ένα σύστημα και η βασική ιδέα που έχουμε είναι γενικώς ότι έχουμε μία Spring Boot application η οποία κάνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Οι δουλειές τις οποίες κάνουμε φαίνονται σε αυτό εδώ το interface που λέγεται Sticky Service Interface και λέει ότι κάνουμε τα εξής τέσσερα πράγματα. Έχουμε ένα μάτσο από sticky notes τα οποία τα δείχνουμε στο χρήστη, του δείχνουμε όλα όσα έχει, του δείχνουμε αυτό που είναι το πιο επίγον, προσθέτουμε ένα καινούριο sticky note και αφαιρούμε ένα sticky note. Εντάξει. Η διαστρωμάτωση της εφαρμογής θα την πω έτσι λίγο πολύ γρήγορα και μετά θα τη δείξω και μετά θα την εξηγήσω. Έχει στον πάτο τη βασική κλάση Sticky Note, η οποία έχει ένα τίτλο που είναι και Unique ID, ένα Text, ένα Urgency και ένα Workload. Είναι όσο πιο απλή γίνεται. Μια παραδοσιακή Java κλάση, έχει τον Parameterized Constructor, μερικές βοηθητικές κλάσεις για να τσεκάρουμε αν δύο Sticky Notes είναι ίδια, να βγάλουμε ένα hash code που μπορεί να χρειαστούν, ένα to string. Αυτές είναι βοηθητικές μέθοδοι για να διαχειριζόμαστε έτσι αντικειμενάκια. Και τέσσερις getters, υποτίθεται ξαναλέω ότι τα θέλουμε immutable τα objects που φτιάχνονται και αν χρειαστούν αλλαγές φτιάχνουμε ένα καινούριο στη θέση τους τέλος πάντων. Εντάξει. Αυτή είναι η domain κλάση, είναι στον πάτο της αρχιτεκτονικής μας, τις χρησιμοποιούν όλοι για να στοκάρουν τις πληροφορίες για τα διάφορα αυτοκολλητάκια που έχουμε με τις δουλειές και η όλη αρχιτεκτονική του συστήματος χτίζεται σε επίπεδα από αριστερά προς τα δεξιά πάνω από το πακέτο model που περιέχει την domain κλάση στη keynote. Εντάξει. Η κεντρική μας δουλειά βρίσκεται στο πακέτο service. Το service είναι ένα service interface, αυτό εδώ, που είναι ένα συμβόλαιο προς τα υπόλοιπα κομμάτια του συστήματος τι δουλειές κάνει το interface. Με ένα implementation του interface από την κλάση sticky service. Άμα το δούμε, είναι όσο πιο απλό γίνεται εδώ πέρα το interface. Δεν έχω βάλει ακόμα σχόλια, ο κώδικας θέλει δουλειά, εν πάση περιπτώσει, για να είναι ευπαρουσίαστος. Εδώ δεν εξηγώ τι κάνουν οι διάφορες δουλειές. Αλλά βασικά βλέπετε είναι get all sticky notes, show more urgent sticky, add a new sticky note με τα συστατικά του, add a new sticky note με ένα έτοιμο sticky note, remove sticky note. Εντάξει, αυτές είναι οι δουλειές που κάνουμε τέλος πάντων. Εδώ για το implementation θα πούμε λίγο πιο μετά. Τώρα αυτός για να κάνει τη δουλειά του χρειάζεται ένα data handler. Χρειάζεται κάποιον ο οποίος κρατάει κάπου μία συλλογή αντικειμένων. Αυτή μπορεί να είναι σε μία database, σε ένα αρχείο, να κάνει scrap μία web page. Τέλος πάντων, κάπου υπάρχει ένας διαχειριστής που έχει ένα collection από data και κάνει το data management. Αυτός βρίσκεται εδώ στο πακέτο DAO. Βλέπετε, χρησιμοποιώ ένα interface και αυτό το παπίο, το wired, μου λέει ότι θα πασάρω εγώ στο Spring τη δουλειά να κάνει το factory, να γεννήσει τέτοια αντικειμενάκια. Οπότε πάμε εδώ στο DAO πακέτο. Εδώ πάλι έχουμε ένα συμβόλαιο με το τι κάνει το repo interface.
όλα τα sticky notes μας δίνει, βρίσκει ένα sticky note με βάση τον τίτλο που ξαναλέω θα πρέπει να είναι μοναδικός, προσθέτει ένα sticky note και σβήνει ένα sticky note. Εντάξει, πολύ, πολύ στοιχειώδεις δουλειές. Εδώ πέρα εσκεμμένα δεν έχουμε ανοίξει το business logic. Το service με το repository είναι πολύ κοντά. Αλλά τέλος πάντων οι δουλειές που μας κάνει το repository είναι να βάζει, να βγάζει, να μας δίνει όλα και να μας δίνει κάτι με ένα φίλτρο. Εντάξει, βάζω, βγάζω, βρίσκω με βάση ένα φίλτρο και επιστρέφω τα πάντα. Η υλοποίηση αυτού του πράγματος έχει κάτι πάρα πολύ απλό. Φτιάχνει ένα array list και χώνει μέσα μερικά sticky notes. Δεν κρύβει database από πίσω. Δεν κρύβει πρόσβαση σε κάποιο σύνολο αποθηκευμένων objectακίων κάπου. Εδώ πέρα έχουμε κάνει ένα τελείως αχλό πράγμα που απλώς φτιάχνει ένα array list και μετά με βάση τα περιεχόμενα του array list σερβίρει μέσω των διαφόρων μεθόδων του ό,τι request έρχονται για πληροφορία, αλλά η βασική δουλειά εδώ σε αυτό το πακέτο DAO είναι ότι εμείς είμαστε οι data handlers, έχουμε ένα interface που σας λέει τι κάνουμε και μία κλάση που το implementάει, θα μπορούσε να είναι και άλλες, candidates τέλος πάντων, οι οποίες υλοποιούν την λειτουργικότητα που τάζουμε εμείς για τη διαχείριση δεδομένων. Οπότε εδώ είναι το service, εδώ λέει το backend είναι αυτές εδώ οι 5 κλάσεις δεξιά. Λέει στα υπόλοιπα πράγματα που θα χτιστούν on top of them ότι εγώ κάνω 5 δουλειές. Αυτό το πράγμα το κάνει το service, είναι η βιτρίνα του μαγαζιού. Για να μπορεί να το κάνει χρειάζεται ένα αποθηκάριο που είναι ο repo interface. Οπότε βλέπετε εδώ έχει και ένα attribute, ο sticky service, που λέει ότι χρειάζομαι ένα repo interface για να κάνω τη δουλειά, το οποίο υλοποιείται από μια concrete class, εν πάση περιπτώσει, που κάνει τις δουλειές που μόλις είπαμε. Όπως ενδεχομένως να είδατε, δεν υπάρχει factories. Όλη η γέννηση αντικειμένων γίνεται από το Spring. Και θα επαναλάβουμε λίγο γρήγορα πώς. Ο σύνδεσμος ενός web interface με το backend είναι ένας controller. Πού είσαι controller, είναι στο πακέτο controller, οπότε έχουμε το πακέτο controller εδώ, το πακέτο service εδώ, το πακέτο DAO εδώ και το domain model τέλος πάντων εδώ. Ο controller κάνει map, όπως ίσως θυμάστε από το προηγούμενο βίντεο, URLs σε μεθόδους οι οποίες κάνουν δουλειά και επιστρέφουν είτε τα περιεχόμενα μιας σελίδας είτε το URL μιας σελίδας, είτε ένα model and view που θα θυμίσω λίγο τι είναι για να κάνουμε δουλειές. Και πάλι βλέπουμε εδώ ότι οι δουλειές που κάνει το website μας είναι να δείξει όλα τα stickies, να δείξει αυτό με τη μέγιστη το πιο επίγον. Αυτό εδώ το ζευγάρι, η go to add sticky και η add sticky είναι δύο μέθοδοι που σερβίρουν τα URLs add sticky και save για να φτιάξουμε ένα καινούριο objectάκι στη συλλογή μας. Και αυτό εδώ το ζευγάρι, go to del sticky και delete sticky, είναι ένα ζευγάρι για να διαγράψουμε ένα objectάκι από τη συλλογή μας με βάση τα URLs del sticky και delete. Εντάξει, θα δούμε πώς θα γίνει αυτό παρακάτω. Εντάξει, αυτός λοιπόν είναι ένας controller ο οποίος κάνει map URLs με business logic, η οποία business logic σερβίρεται από ένα sticky, από ένα service, ένα τέτοιο. Ξαναλέω, βλέπετε είναι interface και φροντίζει για τη γέννηση του σωστού αντικειμένου το Spring.
Και όλο αυτό για να τρέξει, άμα δείτε εδώ, το μόνο που χρειάζεστε επιπλέον είναι ένα Spring Boot Application. Εμπρός της ΑΕΚ παλικάρι. Που είναι ένα ATA Spring Boot Application και βασικά τρέχει το σύστημα. Ένα Spring Boot Application είναι πολύ ισχυρό annotation για μια κλάση. Πρακτικά του λέει να κάνει add configuration, δηλαδή ότι πρέπει να ψάξει να βρεις Spring Beans για να κάνεις τη δουλειά, και αυτό γίνεται με ένα component scan, το οποίο όλα αυτά ως δηλώσεις είναι κρυμμένα μέσα στο Spring Boot Application, δηλαδή όλα αυτά που κάναμε με το απλό Spring κρύβονται πίσω από ένα παπί Spring Boot Application. Εντάξει. Προτού το δείξω, γιατί θα κάνω ένα ping-pong, δείχνω εφαρμογή, δείχνω κώδικα, να δείξω λίγο το POM. Ας το δούμε εδώ. Group ID είναι ποιος φτιάχνει το κώδικα. Sticky Note Spring Boot είναι το όνομα, τέλος πάντων, που έχουμε δώσει αυτό το προτζεκτάκι. Θα φτιάξουμε ένα jar. Θα χρησιμοποιήσουμε το parent Spring Boot για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Java 14, και άμα πάμε εδώ αναλυτικά, έχουμε πρακτικά τις ίδιες dependencies που είδαμε και με το προηγούμενο παραδειγματάκι. Πρέπει να δείτε λίγο και το προηγούμενο βίντεο, γιατί αλλιώς δεν θα βγει πολύ, πολύ άκρη. Το ThymeLeaf είναι η μηχανή, σας θυμίζω, είναι ο μηχανισμός που έχουμε για να χώνουμε μέσα στην HTML macros, τέλος πάντων, που να μπορούν να συνδέουν Java objectάκια με τα στοιχεία των HTML σελίδων, οπότε έτσι περνάμε παραμέτρους από τον Java κώδικα μέσα στην HTML και παράγουμε server-side HTML σελίδες. Και αυτό που στέλνουμε μετά πίσω στον client είναι μια έτοιμη ολοκληρωμένη HTML σελίδα. Το Spring Boot Starter Web είναι για να μπορέσεις να κάνεις build το web application και να σηκώσεις το Tomcat. Τα Dev Tools είναι ένας βολικός τρόπος ώστε να σου συγχρονίζει και την deployed εφαρμογή όταν αλλάζεις τον κώδικα την ώρα που το τρέχεις, ώστε ουσιαστικά να σου κάνει restart το application αυτόματα. Το Boot Starter Test είναι για να μπορείς να έχεις JMU Unit, Mockito και τέτοια κόλπα να τεστάρεις. Και το Spring Boot Maven plugin σου επιτρέπει να φτιάξεις τζαράκια ή γουαράκια και να κάνεις τον build σου, τέλος πάντων. Εντάξει. Αυτό είναι και το POM. Δεν έχει τίποτα άλλο ουσιαστικά, είναι ένα πολύ γυμνό POM. Οπότε ας κλείσω μερικά πράγματα, ας κλείσω και το, μάλλον ας τα αφήσω αυτό εδώ. Run configurations. Έχω δύο για το sticky note, το clean. Το clean στο Maven, το clean ουσιαστικά καθαρίζει τα προηγούμενα αποτελέσματα του προηγούμενου build και τα ξαναφτιάχνει. Οπότε άμα το κάνεις clean, απλώς θα σου κάνει build όλα τα καινούργια. Και το run με Spring Boot ανω κάτω τελεία run είναι ο goal που λέει ότι τρέξε μέσα από το Eclipse τη φίλη μας την εφαρμογή. Εντάξει, οπότε run to the hills. Στην αρχή τρέχει το Maven, ξαναλέω, που αρχίζει να κάνει build το project μας, οπότε φτιάχνει τα τελεία class και τα χώνει μέσα στο target folder, και μετά εδώ έχει τελειώσει η επεξεργασία του POM αρχείου και το build αυτού του πράγματος και τρέχει. Οπότε ξεκινάει το Spring, ξεκινάει το Tomcat στην πόρτα 8080
ΝΑΤΟΣ. Και είναι έτοιμος τώρα για να πάμε να παίξουμε με την εφαρμογή. Η εφαρμογή μας τρέχει αυτή τη στιγμή, οπότε άμα έρθουμε εδώ στο localhost 8080, βλέπουμε, ας κάνουμε ένα refresh, βλέπουμε την αρχική μας σελίδα. Αυτή είναι η index.html. Άμα πάμε εδώ, θα μας δείξει και τα 4 stickies που είχαμε χώσει εμείς στο repository. Άμα δούμε, ο πιο urgent είναι ο 30, ο fly to leave. Οπότε άμα πάμε εδώ, μας λέει fly to leave. Αν παρατηρήσατε, ίσως το ξαναδούμε, αυτή η σελίδουλα εδώ φτιάχνεται ως επιστροφή της μεθόδου. Δεν υπάρχει σελίδα η οποία σερβίρει το max urgency. Είναι επίτηδες για να δείξω πως επιστρέφουμε μια ολόκληρη σελίδα μέσα από τον κώδικα. Ας προσθέσουμε εδώ έναν καινούργιο sticky note με ένα τεράστιο urgency save, οπότε άμα έρθουμε εδώ μας βγάζει το καινούργιο sticky note, και άμα έρθουμε εδώ μας τον έχει στη λίστα μας, έχει urgency 100. Και άμα θέλουμε να σβήσουμε κάποιον, να σβήσουμε τον πάνω-πάνω, το run, οπότε δεν θα έχει μετά run there goes the siren, γεια σας, και εδώ έχει διαγραφεί ο run. Εντάξει, αυτή είναι χοντρικά η εφαρμογή, και πάμε να δούμε, ας το αφήσω ανοιχτό να τρέχει και πάμε να δούμε πώς δουλεύει αυτό το πράγμα. Ας πάμε στο controller καταρχήν, να δείξουμε το show stickies. Οπότε στην αρχή, όταν εμείς κλικάρουμε εδώ το see all stickies, άμα δείτε εδώ το index.html, see all stickies, είμαστε εδώ. Αυτό τώρα είναι, αυτό εδώ το look and feel είναι bootstrap. Εντάξει, αυτά εδώ τα τετραγωνάκια με τα κουμπάκια και τα, πώς το λένε, τίτλος, αμπρακαταμπριά και κουμπί, είναι αυτό που λέμε κάρτα. Στο card, στο bootstrap. Αυτά θα πρέπει να τα ψάξετε λίγο αν θέλετε να φτιάξετε έτσι τέτοιο look and feel. Βασικά έχει title, έχει text και έχει ένα URL όταν πατάς το κουμπί. Οπότε μόλις πατήσεις εσύ το κουμπί που λέει all, εδώ πέρα, αυτό που λέει all, σε πάει στο URL show stickies. Εντάξει, είμαστε στο index.html, είμαστε εδώ στο index.html. Δεν έχει τίποτα άλλο, έχει μόνο αυτό. Μόλις κλικάρεις εδώ το κουμπί, σε πάει στο show stickies, οπότε είναι ο controller δίπλα μας. Έρχεσαι εδώ. Εντάξει, τώρα ο controller για να παίζει χρειάζεται μια σύνδεση στο backend. Ξαναλέμε ότι ο controller είναι η γέφυρα μεταξύ το URLs που έρχονται και του business logic που εκτελείται στο backend. Οπότε για να μπορεί να δουλεύει ο controller χρειάζεται να ξέρει ένα sticky service. Εντάξει, το οποίο κακώς έχω ονομάσει repo service, εδώ πρέπει να λέγεται sticky service τέλος πάντων. Και βλέπετε ότι ο τύπος του είναι sticky service interface. Εντάξει, επειδή είναι auto wired, θα φροντίσει ο φίλος μας ο Spring από εδώ που είναι το Sticky Service Interface, να βρει ποιος το implementάρει, και είναι αυτός εδώ ο φίλος μας, ο Sticky Service Java, για να φτιάξει ένα concrete object. Δεν χρειάζεται factory, δεν κάνω εγώ κανένα σύντος new για αυτή τη δουλειά, για αυτά τα services θα κάνει ο Spring. Με το AutoWired λοιπόν, θα πει ότι θα φτιάξω εγώ ένα Sticky Service, ένα implementation του Sticky Service Interface για να κάνει τη δουλειά. Εντάξει, εδώ είμαστε στο show stickies. Ουσιαστικά θα πάρω εγώ από το service μου μέσω της μεθόδου get all sticky notes μία λίστα από sticky notes και θα την περάσω στη σελίδα για να τη δείξει. Γιατί όταν έρχομαι εδώ, έχει περάσει πλέον στη σελίδα
από το service μου αυτή τη λιστούλα. Πώς περνάω αυτή τη λίστα από sticky notes σαν παράμετρο μέσα στη σελίδα. Θα φτιάξω ένα, θυμίζω ότι ο Spring μου δίνει αυτό που λέμε μοντέλο, model ή model map, που είναι βοηθητικές κλάσεις για πέρασμα παραμέτρων από τη Java στην HTML. Θα χώσω εγώ αυτή εδώ τη λίστα μέσα στο μοντέλο μου, όπου θα του πω, ξέρεις κάτι, πάρε μία λίστα από sticky notes. Και το μοντέλο μου τώρα έχει ένα attribute που λέγεται sticky notes και έχει τιμή μία λίστα με sticky note objectάκια. Αυτό που επιστρέφω, σας θυμίζω από το προηγούμενο βίντεο, πρέπει να δείτε, είναι ένα model and view object το οποίο έχει ένα ζευγάρι από το MVC παράδειγμα. Το MVC είναι Model View Controller, εδώ είμαστε στο controller, ο οποίος γυρνάει ένα ζευγάρι, έχει συσχετίσει ένα view που είναι η σελιδούλα show stickies. Εντάξει, αυτή τη σελιδούλα βλέπουμε εδώ πέρα. Άρα λέει, θα δείξω τη σελιδούλα show stickies, αυτό λέει αυτή η παράμετρος, και θα τις έχω περάσει σαν παράμετρο από τη Java, με Java data, να το πούμε έτσι, αυτό το μοντέλο που μέσα έχει ένα list, αυτό εδώ το list of sticky notes. Εντάξει, show stickies είναι μια σελιδούλα η οποία υπακούει στο thymeleaf. Ξαναλέω, είναι ένας τρόπος να έχουμε macros μέσα να ορίζουμε μεταβλητές για να ταΐζουμε παραμετρικά την HTML μας με data από τον φίλο μας το Java πρόγραμμά μας, τον controller. Οπότε εδώ περάσαμε τη μεταβλητή sticky notes. Αυτό εδώ το δολάριο sticky notes είναι που είναι αυτή εδώ η μεταβλητή που βάλαμε στο μοντέλο και περνάει μαγικά μέσω του Spring από τον controller, όπου περνάει ένα list of sticky note objects, το περνάει στην HTML για να γίνει process, όπου πηγαίνει και παίρνει τα attributes από αυτά τα objectάκια, και για καθένα από αυτά, αυτό σημαίνει το thymeleaf each, λέει, ένας iterator είναι, όπου επισκέπτεται one object at a time. Current sticky είναι ότι επισκέπτομαι τον πρώτο, τον δεύτερο, τον τρίτο, τον τέταρτο, και για αυτόν που επισκέπτομαι κάθε φορά, πάω και παίρνω τον τίτλο, το text, το address, το workload, για να δείξω ένα πράγμα σε HTML. Χρησιμοποιώ αυτό το thymeleaf.text. Οπότε ουσιαστικά εδώ έχει ένα πινακάκι, κάθε γραμμή είναι ένας, πώς το λένε, αντιστοιχίζεται σε ένα objectάκι, και μέσα έχει κελιά, πρώτο κελί ο τίτλος, δεύτερο κελί το text κλπ. Εντάξει. Οπότε αυτός εδώ απλός κώδικας ταΐζει ένα πινακάκι από μια λίστα objectάκιων, περνώντας ως κουβαλητή δεδομένων το model attribute sticky notes, το οποίο το τάισα εγώ εδώ στο controller με αυτή εδώ τη λίστα objectάκιων. Εντάξει, και παίζει. Ξαναλέω, ο controller, όταν του ζητήθηκε να πάει στο show stickies, γέμισε αυτή τη λιστούλα, την πέρασε μέσα στο model map, ότι έχω ένα attribute που το λέω, έχω μια μεταβλητή αν θέλετε για την HTML σελίδα μου, τη λέω sticky notes, και έχει μια λίστα από objects, και αυτό εδώ το μοντελάκι το ταΐζω στη σελίδα show stickies, και όταν ερχόμαστε εδώ παίρνει αυτό το sticky notes που βλέπετε highlighted, και εδώ πρέπει να φροντίσεις να, αφού είναι μια λίστα, να επεξεργαστεί σου ένα object at a time. Εντάξει. Και έτσι δουλεύει αυτή εδώ η σελίδα. Εντάξει. Σαν να λέω, άμα το πείτε hover, όταν περνάει από πάνω το δείχνει ωραία, τέλος πάντων. Ωραία. Η πιο απλή από όλες είναι η φίλη μας η list max urgency, οπότε όταν εδώ στο index HTML κλικάρει κάποιος στο μεσαίο κουμπάκι που λέει Most Urgent Sticky και πηγαίνεις στο URL List Max Urgency, οπότε άμα πάμε εδώ και πατήσουμε αυτό το κουμπάκι εδώ,
Βλέπετε κάτω αριστερά λέει List Max Urgency. Άμα κλικάρω, με πάει στο List Max Urgency. Εδώ επίτηδες είναι στημένο έτσι. Ο controller γυρνάει κατευθείαν HTML, δεν γυρνάει σελίδα. Οπότε έχει αυτό το παπί response body για να κάνει αυτή τη δουλειά. Και λέει ότι πήγαινε να εκτελέσει το business logic στο service σου. Βρες ποιος sticky note είναι ο πιο επίγον. Πάρ τον τίτλο του και γύρνα το σε ένα string. Αυτό κάνει αυτή εδώ η δουλειά. Και μετά φτιάχνει την σελίδα, αυτή εδώ τη σελίδα, αυτό εδώ που έχω κάνει highlight τώρα είναι HTML κώδικας που επιστρέφεται και δείχνεται. Δεν έχει τίποτα άλλο, δεν έχει, δεν περνάω αντικείμενα μέσω thymeleaf, δεν του λέω πήγαινε στη σελίδα και δείξε την τάδε σελίδα, απλώς φτιάχνω μια HTML και τη δείχνω. Εντάξει. Ωραία. Ξέχασα να πω, ο index.html είναι στο φακελάκι static, όπου μέσα έχει και στο assets όλα τα bootstrap, CSS και JS που χρησιμοποιεί bootstrap. Αυτό εδώ το assets κρύβει μέσα επί της ουσίας τα bootstrap πράγματα, και εδώ στο templates είναι οι σελίδες οι οποίες είναι, έχουν μέσα μεταβλητές του thymeleaf για να δείξουν πράγματα. Εντάξει. Τώρα, για να προσθέσω κάτι, έχω ένα ζευγάρι. Το slash add sticky και το save. Τώρα, εδώ το κουμπί add, άμα δείτε, κάνει add sticky. Εντάξει, κάτω αριστερά λέει add sticky. Οπότε, άμα πάμε στο add sticky που είναι στα templates, πρακτικώς, έχει μία φόρμα μέσα. Αυτό εδώ είναι μία φόρμα όπου έχεις μέσα στη φόρμα ζευγαράκια label και input. Label input, label input, label input, label input. Το label είναι ένα στριγκάκι πάνω από το input. Αυτό εδώ, έλα τώρα, το title ας πούμε. Και εδώ είναι το input. Εντάξει. Εδώ λέμε ότι έχουμε ένα field που το λέμε title. Οπότε όταν πηγαίνουμε εκεί να γράψουμε, αυτό το αστεράκι είναι ότι είναι το object of focus στο HTML μας. Θα φτιαχτεί η μεταβλητούλα title, η μεταβλητούλα text, η μεταβλητούλα urgency και η μεταβλητούλα workload. Εντάξει. Και όταν πατήσω το κουμπί θα εκτελεστεί η δουλειά, η action save. Μάλλον η action πήγαινε στο URL save και κάνε post αυτό εδώ το αντικειμενάκι. Ωραία. Ψέματα. Οπότε πού είναι ο controller. Στο add sticky λοιπόν, φτιάχνουμε ένα άδειο αντικειμενάκι που το ταΐζουμε στο μοντέλο, οπότε έχει ένα αντικειμενάκι που το λένε object. Εντάξει. Αυτό λέει ότι μας ζητήθηκε το slash add sticky. Φτιάχνουμε ένα μοντέλο με ένα αντικειμενάκι που θα ταϊστεί με τη μέσα εκεί πέρα για να υπάρχει. Και του λέει ότι τώρα εσύ ρε φίλε θα μεταβείς τη σελίδα add sticky με αυτό το μοντέλο, η οποία add sticky είναι αυτή εδώ που είδαμε. Εντάξει. Όταν ο χρήστης πατήσει το κουμπί save, πατώντας το κουμπί save εσύ ζητάς το URL slash save. Εντάξει. Και επειδή εδώ πέρα στέλνουμε data, το κάνουμε με post, οπότε είναι post mapping. Και αυτό που λέει αυτό το παραμυθάκι εδώ πέρα είναι, πάρε αυτό το objectάκι, κάντο cast σε ένα sticky note. Οπότε αυτό εδώ πέρα, αυτή εδώ η κατασκευή φτιάχνει ένα καινούριο sticky note, το λέω new sticky,
με βάση το αντικειμενάκι Obs που έφτιαξα εγώ στη φόρμα πριν και κάνω add στο service. Οπότε άμα έρθουμε, όχι στο interface, ας κλείσω τα interfaces, στο sticky service, όταν κάνουμε add ένα sticky note, πρακτικώς αυτό που του λέμε δεν κάνει τίποτα εδώ πέρα, το business logic είναι μηδενικό. Λέει στο repository που υποτίθεται ότι είναι η βάση δεδομένων μας ή το αρχείο μας ή δεν ξέρω εγώ τι, είναι αυτός που έχει ένα collection από τα data που χρειαζόμαστε, χώσε το καινούριο αντικειμενάκι. Και όταν έρθει εδώ στο repo, θα το κάνει add. Εντάξει, όλα αυτά τα παπί overwrite ξαναλέω επειδή έχουμε τα interfaces. Οπότε ξαναλέω που είναι ο controller. Το σύστημα για να φτιάχνω αντικειμενάκια είναι πάω στο URL add sticky. Εκεί περνάω ένα αντικειμενάκι που το λέω obj, θα μπορούσα να το δώσω ένα καλύτερο όνομα τέλος πάντων, στο μοντέλο, του το ανεβάζω και του το λέω να το ταΐσει τέλος πάντων στη σελίδα add sticky. Αυτός εκεί έχει φόρμια, φόρμα που ο άλλος κάνει data entry, χώνει μέσα αντικειμενάκια, τιμές για τα attributes του αντικειμενακίου. Και μετά το δεύτερο κομμάτι της δουλειάς είναι όταν πατήσει το save, ουσιαστικά εκτελείται ο κώδικας στον controller ότι μου έκανε post ένα save. Οπότε εδώ πέρα του λέω αυτά που σου δίνει ως data, τα οποία τα περνάει έτσι, φτιάχνοντας ένα καινούριο αντικείμενο, πήγαινε χώστα εσύ στο service σου. Και παρεμπιπτόντως όταν τελειώσεις, γίνε redirect στο index.html. Οπότε όταν προσθέσαμε κάτι, μας γύρισε στο index.html. Και το ίδιο πράγμα ολόιδιο έγινε στο deletion. Στο deletion σηκώσαμε μια σελίδα που έδειξε όλα τα objects, οπότε έρχεται το del sticky, λέει βρες όλα τα sticky notes και πήγαινε στη σελίδα del sticky. Η σελίδα del sticky είναι αυτή εδώ. Κάνει το ίδιο κόλπο με το show all stickies, τα δείχνει όλα και δίπλα έχει μία φόρμα η οποία έχει ένα κουμπί τέλος πάντων για να σβήσεις. Οπότε πας εκεί, πατάει αυτό το κουμπί delete τέλος πάντων και όταν πατήσει delete, το action είναι, που είσαι action, πήγαινε στο delete με το object το οποίο έχει διαλέξει. Οπότε στο controller εδώ πέρα ο delete παίρνει τον τίτλο από το object που έχει διαλέξει, πηγαίνει στο service, λέει remove το sticky note με αυτό τον τίτλο και άμα πάτε εδώ στο service, το remove sticky note με αυτό τον τίτλο, λέει πάσαρε τη δουλειά αυτή by delegation. Εδώ είναι ένα καθαρό facade όλο αυτό το παραμύθι. Εντάξει, πασάρει δουλειά επειδή δεν υπάρχει business logic, βάλε βγάλε είναι, δεν έχει τίποτα. Πασάρει τη δουλειά στο repository, όπου το repository ψάχνει να βρει ποιος, επειδή είναι array list και καλά θα μπορούσε να είναι ένα map, αλλά τέλος πάντων, ψάχνει να βρει ποιος έχει αυτόν τον τίτλο που μόλις μας πασάρανε και τον κάνει remove από τη λίστα του. Εντάξει. Οπότε πάλι εδώ πέρα έχουμε ένα ζευγαράκι. Όπα, ψέματα. Στο service είμαι, στο controller. Πάλι εδώ πέρα έχουμε ένα ζευγαράκι. Πήγαινε στο αρχικό URL να διαλέξεις ποιον θα βάλεις, θα βγάλεις. Μόλις πατήσεις το κουμπί, πάσαρε σε ένα URL το οποίο δίνει διαταγή εσωτερικά, εν πάση περιπτώσει, στο service του backend να κάνει τη δουλειά. Εντάξει, εδώ αυτά τα println είναι για να δείξω τέλος πάντων και τι γίνεται από εδώ μέσα. Θα μπορούσαν φυσικά να λείπουν. Και αυτό pretty much δείχνει το βάλε βγάλε, δείξε όλα
και κάνε μια πιο έξυπνη δουλειά. Εντάξει, ξαναλέω επίτηδες το κάνε μια πιο έξυπνη δουλειά που είναι το βρες το most urgent sticky. Α, ναι. Και πού είσαι. Hierarchy. So most urgent sticky. Είναι αυτό εδώ. Εντάξει, αυτό εδώ που έχει ένα business logic δεν φαίνεται πολύ, γιατί στο controller του είπα, που είσαι controller, απλώς να δείξει μια σελίδα που γίνεται generate, όλη η σελίδα, ό,τι περιέχει σελίδα είναι αυτό και μόνο. Εντάξει. Ίσως το μόνο πιο μυστήριο σημείο του controller είναι ότι σορτάρω εδώ πέρα με collection sort τη λίστα από sticky notes με βάση το urgency, οπότε βασικά αυτό που κάνω, κάνω ένα νέο κομπάρα τώρα από sticky notes, όπου εάν το get urgency του ομικρον 1 γίνεται compare στο get urgency του ομικρον 2, γυρνάει την τιμή αυτού του κομπάρου, μπορεί να είναι αρνητική, θετική ή 0 αναλόγως αν είναι μεγαλύτερο, μικρότερο ή ίσο. Επειδή συνήθως ο collection sort τα βγάζει σε αύξουσα σειρά, του λέω ένα τελεία reversed, οπότε τα βγάζει σε ευθύνουσα σειρά, οπότε στη θέση 0 είναι ο πιο urgent, με το πιο μεγάλο urgency, και άρα επιστρέφω get 0, get title, οπότε όταν έχει εκτελεστεί το sort τελεία reversed, το collection αυτό έχει σορταριστεί σε ευθύνουσα σειρά urgency και παίρνω στη θέση 0, προφανώς τη μέγιστη urgency. Από αυτήν κρατά μόνο το title, επίτηδες είναι όλο αυτό, για να εφεύρω ένα σαχλάμαρο business logic να το δείξω. Και τι άλλο μπορεί να είναι ενδιαφέρον από κώδικα? Α, ναι, το μόνο άλλο ενδιαφέρον που είναι από κώδικα είναι ότι άμα θέλετε να κάνετε αυτό που λέμε defensive programming, δεν κοινάτε τα attributes. Αυτά καθε αυτά από τα service objects σας, αλλά κόψες τους. Οπότε εδώ πέρα που μου ζητάει δώσ' μου όλα τα sticky notes, δεν είπα repository να επιστρέψει το this.notes repo. Συγγνώμη, το, ναι, καλά λέω, το this.notes repo. Αλλά έφτιαξα ένα αντίγραφο, έκανα ένα new, του πρόσθεσα ό,τι είχε και γύρισα το αντίγραφο. Οπότε αν κάποιος client κακόβουλα, εν πάση περιπτώσει, χειριστεί αυτό εδώ το επιστρεφόμενο πράγμα, να μην πειράζει το αντικείμενο, τέλος πάντων, που implementάρει το sticky repo interface, δηλαδή το concrete materialization που είναι το sticky repo. Εντάξει. Αυτά βασικά. Ξαναλέω, όλο αυτό είναι μια layered αρχιτεκτονική, όπου ο controller μεσολαβεί για να παίρνει URLs και να λέει για κάθε URL τι κομμάτι του business logic εκτελείται. Το business logic κρύβεται πίσω από αυτό το συμβόλαιο και implementάρεται από αυτόν τον implementaριστή του συμβολέου. Εδώ πέρα αυτό εδώ το πακέτο service έχει το business logic για αυτή τη δουλειά. Και για να μπορεί να κάνει τη δουλειά του, έχει έναν data handler που είναι επί της ουσίας στο DAO package, πάλι με ένα interface για να ξέρουμε τι δουλειές κάνει το DAO. Ας τα βλέπουμε και από δίπλα. Και όλοι αυτοί χρησιμοποιούν domain class sticky note για να κάνουν τη δουλειά τους. Εντάξει. Ξαναλέω ότι εφόσον αυτά τα πράγματα είναι Spring Beans, μπορεί ο φίλος μας ο Spring Boot να κάνει component scan, να πάει να βρει ποια πράγματα θα κάνει new. Το auto wired αυτό του λέει, άντε κάνει εσύ new. Οπότε δεν βάζουμε factories, δεν κάνουμε object management για τα service level δουλειές, για τα Spring Beans. Εδώ έχω δύο Spring Beans. Ο sticky service είναι service, και ο sticky repo είναι repo.
Εντάξει. Και έτσι με αυτή την στρωματοποιημένη αρχιτεκτονική, εδώ κόβω το backend σε σχέση με τα υπόλοιπα, εδώ κόβω, εδώ γεφυρώνω το HTML με το backend και εδώ είναι το κομμάτι που αφορά το data management για να μπορεί η business logic να ολοκληρώσει τη δουλειά της. Αυτή είναι η θεμελιώδης αρχιτεκτονική για να φέρω εις πέρας ένα service σε Spring Boot. Εντάξει, η διαφορά με ό,τι θα γινόταν στα αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα στο repo θα είχαμε ένα concrete, τέλος πάντων, database, αντί για να έχουμε τώρα ένα σαχλό object με ένα array list. Αλλά αυτά είναι για επόμενο βίντεο.